Στο πιο γραφικό σοκάκι της Χερσονήσου έχω έρθει, παρέα με την κυρία Άννα, την κυρία Χριστίνα και την κυρία Δέσποινα. Γιαγιάδες που μεγάλωσαν τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους με πολύ όμορφα παραμύθια εδώ από τη Χερσόνησο, κυρία Άννα. Βέβαια. Ο σύζυγός σας έχει εδώ συλλέξει 10 υπέροχα λαϊκά παραμύθια από ανθρώπους εδώ, δικούς σας, ε! Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι περνούσαν τα βράδια τους λέγοντας παραμύθια. Και τα παραμύθια αυτά ήταν καταστάλαγμα της ίδιας της ζωής τους, με ιστορίες τις οποίες οι ίδιοι πίστευαν ότι τους εκφράζουν πάρα πολύ. Στο χωριό εδώ πάρα πολλά χρόνια ήταν η Βενετή. Πολλά παραμύθια είναι από εκείνη την εποχή. Και μάλιστα ο κύριος Σανουδάκης κατάφερε να συλλέξει από γιαγιάδες παραμύθια τα οποία τους διηγήθηκαν οι ίδιες οι γιαγιάδες και τα κατέγραψε σε ένα βιβλίο. Το παραμύθι που θα διαβάσουμε είναι το κουρουπάκι με το μέλι. Μια φορά ήταν μια γρά και ένας γέρος. Και η γρά παράσερνε, λέει, όξω στο δρόμο. Εκιά που παράσερνε, βρίσκει ένα πενταράκι και το πιάνει και το δένει στο τζεμπέριτζι στην άκρα. Και το βράδυ έρχεται ο γέρος. Λέει, γέρο, ήβρικα ένα πενταράκι, εκεί από επαράσυρνα. Λέει, τι δεν θα το κάνουμε μπρε ένα πενταράκι. Λέει, να πάω να ψουνίσουμε. Λέει, τι δεν θα ψουνίσουμε. Λέει, να πάρουμε κουτιά, θα ρίξουμε φλούδια. Να πάρουμε κάστανα, θα ρίξουμε φλούδια. Ό,τι και αν πάρουμε, θα ρίξουμε φλούδια. Να πάρουμε, γέρο μου, μέλι που δεν θα ρίξουμε πράμα. Και πάνε και παίρνουν, λέει, ένα γκουρούπι μέλι, ένα μπιθαράκι. Εφάγανε δυο δά όσο φάγανε. Και τ' άλλο το φύνουνε. Τη νύχτα γρικά ο μποντικός στη μυρωδιά και πάει να φάει μέλι και πέφτει μέσα. Σκληρίζει. Γρικά τον νεοκάτι και σκλήριζε. Λέει, μωρέ μποντικός. Σημώνει στο κουρουπάκι και θωρεί τον μποντικό. Πάει να πιάσει τον μποντικό, πέφτει και ο κάτις μέσα στο κουρουπάκι, στο μέλι μέσα. Νιαουνίζει ο κάτις και τον εγρικά ο σκύλος και λέει, «Ήντα γίνεται». Πάει ο σκύλος κοντά, εκιά που είναι το κουρουπάκι. Θωρεί τον κάτι μέσα στο μέλι. Πάει και αυτός να πιάσει τον κάτι, πέφτει και αυτός μέσα στο κουρουπάκι. Ύστερα γρικά ο γάιδαρος το κακό που γίνοντανε. Λέει, μωρέ ήντανε. Πάει και ο γάιδαρος να σημώσει, κολλά και ο γάιδαρος στο κουρουπάκι μέσα. Γρικούνε οι γέροι άνθρωποι. Πάει γρά να δει τα γίνοντανε. Πάει στο κουρουπάκι κοντά και σημώνει και κολλά και φώνιαζε δα ύστερα. Γέρο, γλάκα γιατί εκόλλησα. Γέρο, γλάκα γιατί εκόλλησα. Πάει και ο γέρος και κόλλησε κι αυτός. Κολλήσανε όλοι μέσα στο κουρούπι. Εδώ το παραμύθι μας τελείωσε και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Όταν να ακούμε φωνές, να μην γλακούμε για θα κολλήσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Κυρία Χριστίνα, είσαστε μια πολύ ωραία παρέα. Διαβάσαμε έτσι ένα πολύ ωραίο λαϊκό παραμύθι με κριτική διάλεκτο. Μας την αφηγήθηκε η κυρία Άννα υπέροχα. Ωστόσο εσείς έμαθα ότι δημιουργείτε, συνθέτετε μαντινάδες. Εδώ το χωριό έχει και πολύ ωραία ιστορία με τις καντάδες. Και θυμάστε και ιστορίες από αυτή την ωραία εποχή με τις καντάδες και τις κοπελιές με τους νεαρούς. Βέβαια. Διηγηθείτε μας λίγο δύο λόγια από το χωριό σας. Θα πω για όλους σας μια μαντινάδα.
Σίλια, καλώς ορίσατε σήμερα στο χωριό μας. Που ήρθατε και τιμήσατε τον τόπο το δικό μας. Παλιά γινόταν εδώ καντάδες, εμείς τις έχουμε ζήσει, τις έχουμε ευχαριστηθεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε ησυχία, έχουμε μεγαλώσει, αλλά παίρνουμε πάλι καλά. Την Κυριακή πάμε παρεούλα στην εκκλησία, μετά θα πάμε στο καφενείο να πιούμε το καφεδάκι μας και μετά θα γυρίσουμε στο σπίτι να κάνουμε τις δουλειές. Όπου ήταν μια κοπελιά, περνούσαν οι νεαροί και λέγανε τις μαντινάδες. Και στο σπίτι μας είχε η μαμά μου στην ταράτσα γλάστρες σε ντενέτσες και περάσανε και είπανε μια μαντινάδα. Τα κορίτσα τα όμορφα μορφίζουν τις γυναίκες που έχουν τις βασιλικούς απάνω στις ντενέτσες. Το χωριό χαρακτηριστικό του από παλιά ήταν ότι οι γυναίκες ήταν ισότιμες με τους άντρες, πήγαιναν στο καφενείο όπως πήγαιναν και οι άντρες. Κάτι που δεν συμβαίνει σε όλα τα χωριά της Κρήτης. Και πραγματικά θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ένα πρωτοποριακό χωριό. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει εξαιτίας του τουρισμού, αλλά πάντα έχει μέσα του τον πυρήνα της αγάπης των ανθρώπων για το χωριό του.